ξανακάνει. Είχατε ξεχάσει ποιοι είστε. Μάθετε ποιοι είστε. Είστε οι καλύτεροι, οι δυνατότεροι, αυτοί που θα δώσετε όλη την αλλαγή. Όλος ο πλανήτης περιμένει από την Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Fresh Radio Athens. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη από τους φίλους ακροατές. Το Facebook μας έχει μπλοκάρει την σελίδα, την επίσημη σελίδα του Fresh Radio Athens και δεν μπορούμε να μεταδώσουμε live. Παρόλα αυτά όμως μεταδίδεται live η εκπομπή, η συγκεκριμένη έκτακτη εκπομπή από την επίσημη σελίδα στο Facebook, το Σφυρί της Κυριακής, από την εφημερίδα το Σφυρί της Κυριακής. Να μην λέω περισσότερα. Ο πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης, κύριος Αρτέμης Όρας, είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Καλησπέρα σε όλους τους συνέλληνες. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα για την τελευταία θέση του Ευρωψηφοδελτίου της Ελλήνων Συνέλευσης. Αυτή τη στιγμή έχουν ανακοινωθεί 41 ευρωβουλευτές. Πραγματικά προκαλώ όλους τους Έλληνες πολίτες να συγκρίνουν τους Έλληνες ευρωβουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης με όλους τους δίθεν πολιτικούς, γιατί δεν υπάρχουν πολιτικοί. Ο πολιτικός, έχω πει ότι είναι ο ίδιος ο πολίτης και μόνο ο ίδιος ο πολίτης κάνει πολιτική. Με όλους αυτούς τους ευρωβουλευτές, τους σκελετωμένους, ανθέλληνες μερικούς θα πω, οι άλλοι έγιναν βάρβαροι και αποστάτες στην πορεία, ενδεχομένως από πλάνη ή από εκβιασμούς. Το ζήτημα όμως είναι να γίνει μια σύγκριση αυτή τη στιγμή που για πρώτη φορά η Ελλήνων Συνέλευση παρουσιάζει τους Έλληνες πολίτες, όπου πρέπει, είναι καθήκον όλων, να πάρουν όλες τις θεσμικές θέσεις όπου και αν είναι αυτές στον πλανήτη, στην Ευρώπη και στη χώρα τους. Η 42η θέση του Ευρωψηφοδελτίου θα την κρατήσω για εμένα και θα ηγηθώ όλου του ψηφοδελτίου για το Κοινοβούλιο της Ευρώπης. Άρα, κατεβαίνω ευρωβουλευτής λοιπόν να συγκροτήσω την ομάδα μου και θέλω όλοι οι ευρωβουλευτές να είναι συστρατευμένοι. Από Δευτέρα λοιπόν, κύριοι ευρωβουλευτές που είστε υποψήφοι για την αυριανή Ευρωβουλή, την Ελληνική Ευρωβουλή, των ανθρώπων την Ευρωβουλή, για τα δίκαια και τα δικαιώματα των Έλληνων ανθρώπων, θα έχετε να κάνετε μαζί μου. Από Δευτέρα λοιπόν συστρατεύονται οι επιτροπές, οι οποίες ήδη έχουν βγει, και συστρατεύονται όλοι οι ευρωβουλευτές σε μια τεράστια αγωνιστική κούρσα, θα πω, συναγωνισμού, να ενημερωθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Καλό όλον τον ελληνικό λαό, αν και δεν μου αρέσει η λέξη λαός, όλο το ελληνικό σύνολο των Έλληνων ανθρώπων, πολιτών, των αδερφών μας, να συστρατευτούν στην Ελλήνων Συνέλευση, να ψηφίσουν τους ευρωβουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης, ώστε να πάει το ελάνιο αίμα στην Ευρωβουλή για όλα τα τεράστια δίκαια και δικαιώματα αυτή τη στιγμή που έχει ο Έλλην πολίτης, αλλά και η μητέρα των μητέρων Ελλάς μας. Θέλω να ξέρετε όλοι ότι είναι πολύ φοβισμένοι οι Ευρωπαίοι και όλα τα ξένα κέντρα εξουσίας, και για αυτή μου την απόφαση, γιατί δεν θα αρέσει σε πολλούς αυτή η απόφασή μου. Φυσικά έχω και το δικαίωμα, είμαι και στη φυλακή, διότι δεν έχω καταδικαστεί ούτε έχω στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Είμαι προφυλακισμένος για γελίες, ψεύτικες, ψευδή κατηγορίες, για να μην μπορέσουμε να κάνουμε εκλογές. Θέλω λοιπόν όλα μας τα παλικάρια και έξω και όλοι οι Έλληνες πολίτες να δείξουν την τεράστια και την μέγιστη αγωνιστικότητά τους. Να δείξουν όλο το ελάνιο αίμα τους και να ξυπνήσουν οι μνήμες και οι αναμνήσεις όλων των προγόνων. Να ενθυμηθούν τι έχουμε ως έθνος, ποιοι είμαστε ως έθνος, ποιοι είμαστε ως Έλληνοι άνθρωποι, να αφήσουν τα χαράγματα, να αφήσουν τα μυθεύματα, να αφήσουν τις γελιότητες, να αφήσουν τις ομαδοποιήσεις, να αφήσουν τις στοές, να αφήσουν τα δόγματα, τα χρώματα, τα κόμματα και να ενωθούν στην ελληνικότητα, να ενωθούν στην πραγματική δελφοσύνη, η οποία είναι μόνο της ελάνιας δημιουργίας. Να ενωθούμε, γιατί ενωμένοι δεν νικηθήκαμε ποτέ και πάντα είμαστε μόνο νικητές. Δεν υπάρχει ήττα για μας καμία. Ακόμα και αυτές οι ήττες που εσείς μπορείτε να βλέπετε, τις αποστασίες, είναι γιατί εσείς το επιτρέψατε και εσείς θα τους σταματήσετε. Άρα λοιπόν είναι η ώρα η τεράστια που έχει τεράστια ευκαιρία, και έχω πει ότι ευκαιρία είναι ο δίκαιος καιρός. Είναι δίκαιος ο καιρός, έχουν οριμάσει όλα. Έχει οριμάσει ο χρόνος, έχουν οριμάσει οι άνθρωποι. Έχουν δει όλη την γελία πολιτική, την ανθεληνική, την πολιτική του αφανισμού, όπου η πολιτική είναι και οικονομία και δόγματα
και τα πάντα, τα οποία αυτά σήμερα τα λένε πολιτική, ενώ δεν είναι αυτή η πολιτεία. Η πολιτεία είναι η Ελλήνο πολιτεία, όπου έχω γράψει, έχω χαράξει, έχω σφραγίσει, και τώρα βγαίνουν και βιβλία, θα πω κείμενα, δεν είναι βιβλία, είναι κείμενα, τα οποία αποκαλύπτουν όλες τις αλήθειες, αποκαλύπτουν όλες τις απόλυτες αποδείξεις, οι οποίες θα είναι μπροστά στα μάτια του καθενός, χωρίς να χρειάζεται ένα γελίο επαΐοντα ή ένα βλαχόσπορο ή ένα νευρεόσπορο επαΐοντα ή καθηγητή να σου εξηγήσει. Και δει να είναι αποστατικός δικός τους. Αυτά όλα σταματάν με τη μία. Και πρέπει εμείς να μην το επιτρέψουμε. Σήμερα λοιπόν είμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα που χρόνια περιμέναν οι Έλληνες πολίτες να πάνε σε μια πραγματική ελάνια μάχη για να πάρουν τις θεσμικές θέσεις στα χέρια τους. Οι ευκαιρίες είναι δικές τους. Και να ψηφίσουν και να ψηφιστούν. Η τεράστια λίστα των 480 υποψηφίων βουλευτών τους περιμένει. Και πίσω από κάθε βουλευτή υπάρχουν τουλάχιστον 20 θέσεις που αυτή τη στιγμή χρειάζεται ο κάθε υποψήφιος για να συμβάλλει στην υποψηφιότητά του και να ολοκληρώσει την αποστολή της υποψηφιότητάς του. Ο Ευρωβουλευτής τα ίδια. Έχει 5 με 10 συμβούλους αυτή τη στιγμή που τρέχει και άλλους 20 στη δράση του την προεκλογική. Άρα είναι τεράστιες οι θέσεις που μας περιμένουν. Δηλώνω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, η Ελλήνο Συνέλευση στην Ευρώπη θα είναι μια τεράστια αιτία για όλες τις αλήθειες και για όλα τα δίκαια και τα δικαιώματα που πρέπει να πάρουμε, όπως και πριν λίγο καιρό είπα, για αυτές τις ταλαιπωρημένες γερμανικές αποζημιώσεις. Δεν τις ζητάς από τη Μέρκελ ή από αυτόν τον Αιγύπτο Σόιμπλε τον ανάπηρο, και η αναπηρία είναι πραγματικά στη στέρηση και έλλειψη ουσίας αυτού του ανθρώπου, ο οποίος έχει προσβάλει επανειλημμένα τη χώρα μου, τη μητέρα των μητέρων μου Ελλάς, έχει προσβάλει τους συνέλληνές μου, έχει προσβάλει οτιδήποτε ανθρώπινο και τις ανθρώπινες φυσιολογίες μου. Αυτό λοιπόν το μίασμα, είπε προχτές σε μία του διάλεξη μεταξύ γελίων καθηγητών Χαζάρων και άλλων υπανθρώπων που είχαν μία συνάντησή τους, ότι περιμένουμε να μας στείλουν οι Έλληνες την ελληνική τρόικα για να μας βάλουν αυτή μνημόνιο. Δεν το είπε τυχαία, δεν είναι βλάκας, Χαζάρος είναι. Αυτό είναι ότι αντιλαμβάνονται όλοι, ιδιαίτερα στους μεγάλους και υψηλούς μηχανισμούς, την αλλαγή. Νιώθουν την ανάσα της μεταρρύθμισης πίσω από τα αυτιά τους. Εσείς δεν έχετε καταλάβει, συνέλληνές μου, με όλη την πλάνη είτε των καναλιών, είτε των ΜΜΕ, είτε των εκκλησιών, των ρασοφόρων και κάθε γελίου υπανθρώπου εκεί έξω που σας πλανεύει. Θα πρέπει να είστε στρατευμένοι στο στόχο και στο σκοπό, αυτό που θα κλειδώσετε στο κεφάλι σας, και δεν είναι τίποτα άλλο στόχος και σκοπός από την ίδια σας τη δημιουργία, τη ζωή και το βίο σας. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να καρφωθεί στο κεφάλι σας και να πετάξετε οτιδήποτε άλλο γελίο έχετε μάθει ή σας έχουν επιβάλει όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα λοιπόν είναι μεγάλη ευκαιρία που αυτοί αντιλαμβάνονται, αλλά εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι. Φυσικά δεν θα τους στείλουμε εμείς την τρόικα την ελληνική, που δεν θα είναι τρόικα, αλλά επειδή πάει καλά η ελληνική οικονομία, επειδή έχω 3 εκατομμύρια ανέργους και άλλα 3 εκατομμύρια λαθροπιθήκους, λαθρομετανάστες, συγγνώμη, οι οποίοι έχουν εισβάλει στη χώρα με την ανοχή του παρακράτους και όλη αυτού του μορφώματος που σήμερα λέγεται Βουλή και θέλουν πολιτικό ψήφο, και να τους ψηφίσετε τη στιγμή που δεν έχουν συγκροτηθεί ποτέ σε σώμα η Βουλή τους. Έχουν βγάλει ανθεγινικούς γελίους, χαζάρικους ιονιστικούς νόμους με σχέδιο του αφανισμού της χώρας μου και της αφανισμού των Έλληνων ανθρώπων μου, και αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα δικαίωμα να ζητάνε κανένα ψήφο. Θέλω να καταλάβετε ότι σας λένε ψήφο φόρους. Δηλαδή από σας δύο πράγματα θέλουν. Τους ψήφους, για να είναι πάντα εκεί τα ζώα να σε μολύνουν, να σε αρρωσταίνουν, να σε δυναστεύουν και να σου λένε την κάθε πίπα ενδιάνη της μαστούρας που καπνίζουνε, ανάλογα με το τι παράνοια έχουνε και το τι ασθένεια έχουν από τη γέννα τους. Και δεύτερον, θέλουν και το φόρο. Να σε φορολογούν συνεχώς, ακόμα και όταν έχεις πεθάνει. Και όταν πεθάνεις, φορολογούνται τα παιδιά σου και η πρώτη βαθμή συγγένεια, ό,τι χρωστάς να τα δώσεις. Θα σου λιώσουν τα παιδιά, θα σου λιώσουν τους απογόνους. Σου έχουν λιώσει τα πάντα. Πρέπει να τους κόψουμε με τη μία. Δεν μπορούμε να συζητάμε να κόψουμε ένα δέντρο, να το ξεριζώσουμε από τη ρίζα και να το συζητάμε 7 χρόνια. Πρέπει να το κόψουμε τώρα και με τη μία. Και αυτό συμβαίνει μόνο με την Ένωση των Ελλήνων. Χρειαζόμαστε την Ένωση των Ελλήνων για να εγκαθιδρύσουμε την Ελλήνο πολιτεία έτσι όπως ακριβώς. Την έχω γράψει, την έχω αποτυπώσει, την έχω υπογράψει, την έχω αποδείξει. Και είναι εκεί έξω εμφανή, δημόσια, να τη βλέπετε όλοι. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Δεν υπάρχει τίποτα σκοτεινό και σε κανένα υπόγειο. Είναι όλα εμφανή.
και από εκείνα που φαίνονται και που είναι δημόσια, εμφανίζεται όλο μας το έργο, ακόμα και το τι θέλουμε να κάνουμε. Και σήμερα λοιπόν θα πρέπει να μελετήσετε καλύτερα όλα τα γραφόμενα των γραφείων, των πρωτοκόλων, των οτιδήποτε έχει σχεδιαστεί για την επόμενη μέρα. Έχουν σχεδιαστεί 49.000 έργα και μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα, γιατί ο πλούτος είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που έχουμε ήδη αποκτήσει το δικαίωμα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο παγκόσμιο. Υπάρχουν χιλιάδες δίκαια και δικαιώματα εκεί έξω που περιμένουν να τα πάρεις. Αυτά τα στρώματα της άθεια, οι οποίες είναι μαριονέτες και δεν μπορούν να κάτσουν σε κανένα debate μαζί μου, αλλά δεν μπορούν να κάτσουν με κανέναν ευρωβουλευτή μου. Δεν μπορούν να κάτσουν ακόμα και με ένα μέλος της Ελλήνων Συνέλευσης που απλά έχει μια εβδομάδα στο γραφείο. Είναι τόσο δυνατό αυτό το μέλος και γνωρίζει πράγματα που μπορεί να βάλει στον τοίχο οποιοδήποτε γελίο βουλευτή, οποιοδήποτε ξενόφερτο του μορφώματος κόμματος που σήμερα εσείς τα αποκαλείτε παρατάξεις, που είναι παρά τις τάξεις, και το λέει και η λέξη παρά τις τάξεις είναι. Πάνε να διαλύσουν την τάξη, γιατί η τάξη είναι μία και είναι μονάδα και είναι ολότητα. Άρα όταν έχει μια παράταξη μέσα στην τάξη, είναι για να διαλύσει την τάξη. Όχι για να φτιάξει την τάξη με την παράταξη. Αν είναι δυνατόν με παράνομους νόμους να φτιάξει τους νόμους. Δεν γίνεται. Πώς και αν έχει όμως όλα αυτά που έχουν συμβεί, πρέπει να τα θυμάστε. Πρέπει να θυμάστε τι έχει συμβεί, ποιοι το έχουν κάνει και πώς το έχουν κάνει. Με ποια τεχνική συνταγή από στρατική έχει συμβεί. Συνεχώς κλέβουν εσάς, κλέβουν το μυαλό σας, κλέβουν τη ζωή σας, κλέβουν τον πλούτο μας. Ήρθα εδώ να βάλω ένα τέλος και θα το βάλω. Ήρθα εδώ και ό,τι υποσχέθηκα, ό,τι είπα, αυτό κάνω. Και θα το κάνω μέχρι τελευταία στα ρανίδα του αίματος μου. Αυτό περιμένω να κάνω και να κάνουν και όλοι οι Ελλάνοι πολεμιστές που δώσαμε έναν όρκο. Έναν όρκο που όρκος είναι νόμος μας. Νόμος είναι όρκος και ο νόμος μας είναι να απελευθερώσουμε τα αδέρφια μας τους Έλληνες και τη μητέρα των μητέρων Ελλάς. Να το καταλάβετε όλοι εκεί έξω. Να πειθαρχήσετε στον ίδιο τον όρκο σας, να πειθαρχήσετε στον ίδιο το στόχο και το σκοπό που είναι της απελευθέρωσής μας και είναι της ίδιας της δημιουργίας μας. Δεν μπορούμε να ζούμε σπαγωμένοι εμείς τα θεία δημιουργήματα με όλα αυτά τα ζώα. Δεν ανέχομαι εγώ ως νοήμων άνθρωπος και δεν ανέχεται κανένας νοήμων άνθρωπος αυτά τα ζώα με αυτές τις γελιότητες να με διοικούν, να με αφανίζουν και να με κάνουν αντικείμενο τους εχμάλωτο τους. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Τέλος, πρέπει να βάλετε μια τεράστια γραμμή και να ξεκινήσετε από την αρχή όλοι σας. Μην περιμένετε. Καθένας σας δίνει εξηγήσεις. Δεν σας έκανε κανένας καμία ανάλυση. Οι εξηγήσεις τους είναι πάντα αποστατικές. Σου εξηγούν τη δικιά τους την γελιότητα με τέτοιο τρόπο να σου πούνε τι. Πρέπει να πάτε στην ουσία. Πρέπει να φύγετε από κάθε γελία λεπτομέρεια και να πάτε στην ουσία, στην αρχή των γενομένων των δικών τους. Να πάτε στην αρχή γενομένης της δικής μας, γιατί εμείς ακριβώς πάμε στην αρχή της πραγματικής ανθρώπινης φυσιολογίας μας. Και έτσι όπως πρέπει να εγκαθιδρυθεί η πραγματική δημιουργία. Η πραγματική δημιουργία συγκροτείται και συστήνεται από τα πραγματικά δημιουργήματα. Τους Έλληνες ανθρώπους. Αυτή τη δημιουργία. Οι νόμοι της δημοκρατίας, δηλαδή της δύναμης των δημιουργημάτων, είναι η δημοκρατία. Οι νόμοι της δημοκρατίας, τα πρωτόκολλα της δημοκρατίας, αυτά που μπαίνουν για να στηθεί η Ελλήνων πολιτεία, είναι τα αξιακά μας πρωτόκολλα που θα βγαίνουν οι νόμοι μας. Οι νόμοι μας είναι τα τείχη μας. Οι νόμοι μας είναι η ασφαλειά μας. Χωρίς αυτούς δεν έχουμε καμία ασφάλεια. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν χιλιάδες αποστατικοί γελοί νόμοι, παράνομοι, που σήμερα ένα ολόκληρο σύνολο δικαστών, εκβιαζόμενο το περισσότερο, το 90% είναι εκβιαζόμενο. Το άλλο 5% είναι εγκάθετο και το άλλο 5% είναι καθαρά αποστατικό και κάθεται εκεί να διοικεί το υπόλοιπο 90%. Αυτά θα πρέπει να τελειώσουν όλα με τη μία. Και τελειώνουν με το να πάρεις την Ευρώπη στα χέρια σου. Πρέπει λοιπόν και 21 βουλευτές, αν είναι δυνατόν, να είναι Έλληνες της Ελλήνων Συνέλευσης. Να τεινάξουμε το ζυγό της Ευρώπης. Να βάλουμε πραγματικά την Ευρώπη των ανθρώπων σε λειτουργία, γιατί αυτή η Ευρώπη που βλέπετε είναι να διαλύσει την πραγματική Ευρώπη. Και αν μη τι άλλο, σχεδιάζουν εμφύλιους πολέμους μέσα στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί. Και θα συμβεί, ήδη έχει αρχίσει, φορτώνοντας ανθρώπους οι οποίοι είναι φανατισμένοι μουσουλμάνοι και άλλα παρατράγουδα, τα οποία δεν είναι τίποτα παραπάνω και λιγότερο από αυτό το μόρφωμα του Βατικανού που συντάσσει το Κοράνι και έχει δημιουργήσει, αν το θέλετε, όλο αυτό το εβραϊκό μόρφωμα του μουσουλμανισμού, που δεν έχει καμία διαφορά από το χριστιανικό το δικό τους και από τη διαδικασία που συμβαίνει σήμερα στον πανίδημος. Άρα λοιπόν μας οδηγούν αυτά τα ζώα σε σφαγή με πολλούς τρόπους.
Το σταματάμε αυτό με τη μία. Παίρνοντας την Ευρώπη και παίρνοντας τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια μας. Άρα λοιπόν αποφασίζω για να δυναμώσει η ομάδα, επειδή είναι και η πρώτη φορά που κατεβαίνουν σε ευρωεκλογές και σε εκλογές, τα παλικάρια μας, οι Έλληνες πολεμιστές μου, άξιοι όλοι, θα πρέπει λοιπόν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι Έλληνες άνθρωποι, σήμερα στην επικράτεια της Ελλάδος να βοηθήσουν τους ευρωβουλευτές, να τους βοηθήσουν με τις μέγιστες δυνάμεις τους, όπου να εμφανίζονται συνεχώς παντού, να συστρατεύεται κόσμος ώστε να ακουστεί το μήνυμα της απελευθέρωσης απ' άκρη σ' άκρη, με όλες τις δυνάμεις της Ελλήνων Συνέλευσης, της ΕΣΥ. Έτσι λοιπόν ηγούμε του ψηφοδελτίου αυτού. Από Δευτέρα λοιπόν ανακοινώνω στους ευρωβουλευτές μου τους 41 ότι πρέπει να είναι έτοιμοι για όλα, συστρατεύονται τα πάντα, μπαίνουμε σε μια πλήρη λειτουργία. Το βράδυ της Δευτέρας θα έχω ομιλία με όλους τους ευρωβουλευτές μου σε ανοιχτή ακρόαση, όπου θα μπουν όλη η κινητικότητα και το πλάνο στρατηγικής κίνησης, το πώς θα κινηθούμε σε όλη την Ελλάδα. Οι στατικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να γίνουν πολύ πιο έντονες, πολύ πιο δυνατές. Οι επισκέψεις των βουλευτών, των ευρωβουλευτών σε όλη την Ελλάδα θα είναι συνεχόμενο φαινόμενο. Έτσι λοιπόν θα έχουν όλη τη δυνατότητα να συζητήσουν με τα στελέχη μας, να συζητήσουν με τις περιφερειές μας, με τα γραφεία μας, ώστε να ανοίξει τεράστια, να ανοίξει η ψαλίδα τόσο πολύ, ώστε να χωρέσουν σε αυτή την τεράστια ελληνική λεωφόρο της Ελλήνων Συνέλευσης όλοι οι Έλληνες. Γιατί όλοι οι Έλληνες άνθρωποι είναι αδέρφια. Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Ένα δεύτερο κομμάτι που θέλω, θα πάμε και σε μερικές διορθωτικές διαδικασίες, γιατί θα πρέπει να καταλάβουν, και ομιλώ για όλα τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης, για όλους τους ελλάνιους οργανισμούς Ελλήνων Συνέλευσης, τους αυτόνομους. Όλα τα στελέχη που είναι μέσα στα γραφεία μας, οτιδήποτε δείτε, οτιδήποτε γίνει ως κοτσοπολιό, ο σύνδικα θα πρέπει να μου το αναφέρετε αμέσως με αποδείξεις. Οποιοςδήποτε από εδώ και πέρα δημιουργήσει ίντριγκα, πει για κάποιον κάτι, και οτιδήποτε είναι ψευδές που δεν έχει πει και δημιουργεί ίντριγκα μέσα στα γραφεία μου, θα διαγράφεται με τη μία, όποιος και αυτός αν είναι. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ίντριγκα. Θέλω να καταλάβετε ότι στη φυλακή η ίντριγκα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Έτσι λοιπόν κλονίζει την ισορροπία είτε των κελιών είτε των φυλακισμένων. Είναι αιτία να σε μεταλλεύουν και να σε βάλουν σε πειθαρχικό όταν δημιουργείς ίντριγκα. Άρα λοιπόν έρχεσαι εδώ μέσα, στις φυλακίες ο ένας τον άλλον και αρχίζουν και σκοτώνονται και σφάζονται. Η ίντριγκα είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο για τη φυλακή. Αν είναι για τη φυλακή, γιατί δεν είναι για έξω. Μέσα στα γραφεία μας λοιπόν υπάρχουν άτομα που αυτή τη στιγμή διατηρούν ίντριγκα και δημιουργούν ένα γελίο κοτσομπολιό, μεταφέροντας λόγια που δεν έχουν υποθεί ή που έχουν υποθεί με έναν άλλο σκοπό και στόχο, με αποτέλεσμα να δημιουργούν αντιπαλότητες και να κάνουν πόλωση μέσα στα γραφεία μας. Οποιοςδήποτε δείτε να βγάλει ίντριγκα ή να πει για οποιονδήποτε κάτι που δεν το έχει πει, τον μαζεύετε όλοι για αυτόν που είπε και αυτός που είπε και τους πάτε τα μούτρα. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε με αυτά τα ζώα, δεν έχουν τίποτα ανθρώπινο μέσα τους. Στείλτε τα στο διάλογο και βγάλετε τα καμποταγραφία που έχουν συμβολεύει και δημιουργεί ίντριγκες μέσα στις αιστείες της ιερές των γραφείων μου, σπάστε τα μούτρα και πετάξτε το έξω. Δεν πρέπει καν να περνάει ούτε την πόρτα. Αφού το βλέπετε, είναι ένας δαιμονάκος που δεν έχει τι να κάνει. Δεν λειτουργεί για τον στόχο και τον σκοπό. Και τα υπόλοιπα να διαλύσει και να διαχωρίσει τις ισορροπίες και να κλονίσει τις ισορροπίες του γραφείου μου και το γραφείο των Ελλήνων πολιτών με χίλια προβλήματα που έχουν. Με τις εργασίες τους, με τις απολύσεις τους, με τα δανειά τους, με τα αυτά τους. Ήδη είναι καταμένα τα πράγματα. Κάθεται λοιπόν ένας γελίος ανθρωπάκος, όποιος και αυτός θα γίνει, να δημιουργεί ίντρικα μέσα στο γραφείο μου ή στα γραφεία της Ελλήνων πολιτών. Σε τέτοια γραφεία, σε τέτοιες ώρες που έχουμε τόσο τεράστιο πόλεμο, μένω ακριβώς. Όποιος κάνει ίντρικα μέσα στο γραφείο, μου λέτε ακριβώς τι ίντρικα έκανε και τι έχει πει, τον καλούμε σε αναφορά και τον διαγράφουμε αμέσως. Αν προλάβετε, σπάστε του και τα μούτρα, γιατί δεν είναι καν άνθρωπος αυτός ο διάλος εκεί πέρα που κάθεται με στο γραφείο και κάνει τέτοια πράγματα. Μέχρι να βάλει μυαλό, να μην ξανακάνει τίποτα. Είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο που συμβαίνει. Υπάρχουν ίντριγκες και ψεύτικες δηλώσεις όπου ανοίγουν προσωπικά προβλήματα χωρίς να έχουν σχέση με το σκοπό και το στόχο. Και φυσικά υπάρχουν πολλοί γελοί και πλανεμένοι άνθρωποι που για αλλότριους λόγους έχουν έρθει μαζί μας. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα από τα υγιή κύτταρα και να διώξουν όλα αυτά τα καρκινώματα έξω. Όχι, δεν μας προσέβη κανένας, δεν μας προσέβη κανένας άνθρωπος. Όλα αυτά τα καρκινώματα πετάξτε τα έξω από τα γραφεία για να πάνε στο διάλογο, δεν έχουν θέση μαζί μας.
Όποιος έχει αποδείξεις, με αποδείξεις όμως, φέρτε μου αποδείξεις ότι συμβαίνει αυτό, να τελειώνουμε μία και διαπαντός με αυτή τη γελιότητα της Σύνταγκας, του Κοτσομπολιού και της κάθε πονεμένης κουστροψυχής που είναι και έχει έρθει κοντά μας ενδεχομένως να είναι και πράκτορας. Όπως αυτό που θέλω να δηλώσω, γι' αυτό αυτά τα χρειαζόμαστε τα όπλα για αυτόν τον αγώνα. Δεν γίνεται να γυρίζουμε πίσω και κάποιος να κάνει ίδρυκα για μας ή να κάνει ίδρυκα και να βάζει λόγια τον ένα στον άλλον. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν ιδιαίτερα σε αυτή τη μάχη που πάμε τόσο σοβαρά για την Ευρωβουλή. Αυτό που θέλω δεν ανακοινώσω είναι ότι στο γραφείο της Πηλέας, το οποίο είναι και μια ευκαιρία τώρα για να μπουν σε σειρά τα πράγματα, καθερείται, εκδιώχνεται από την Ελλήνων Συνέλευση ο Θοδωρίδης ο Άγγελος και εκδιώχνεται από την Ελλήνων Συνέλευση ο Πρόεδρος Παπαγεωργίου Απόστολος, να διαγραφούν αμέσως από την Κεντρική, να διαγραφούν από όλα τα Μητρώα και από μέλη που είναι, ούτε να ξαναμπούνε ποτέ, να βρεθεί, να μην ξαναμπούνε ποτέ στην Ελλήνων Συνέλευση. Είναι ένα καρκίνωμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε καιρό. Έχει ήδη έχουν εμπλακεί ήδη σε μια τεράστια διαδικασία που ενδεχομένως να έχουν ταλαιπωρήσει και πολίτες. Θέλω να ξέρετε όλοι ότι τα γραφεία μας Ελλήνων Συνέλευση έχουν καταστατική διαδικασία και κανονισμό. Τηρείται τον κανονισμό και την καταστατική διαδικασία. Ως Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο σημαίνει δίκαια αγγελία. Δεν είναι το Ευαγγέλιο των Αγγελίων. Υπάρχει μια αγγελία δίκαιη όπου την κάνουμε όλοι. Δηλαδή το καταστατικό μας και ο κανονισμός μας. Όσο είσαι στο στόχο και στο σκοπό, θα είσαι πάντα στα γραφεία μας. Όταν φύγεις από εκεί και δεν ξέρεις τι θέλεις και νομίζεις ότι είναι η επιχείρησή σου και ενδεχομένως να φέρνεις αλότρια ψεύτικα αγαθά ως αληθινά, όπως για παράδειγμα αυτό το γραφείο, διατηρεί μια σχέση και βάζει τον κόσμο, ενδεχομένως κάποιους συνέλληνες ή οποιονδήποτε, να δημιουργεί και να κόβει μια συναλλαγματική που να πληρώνει με αυτή την εφορία ή οπουδήποτε, του δημιουργεί ένα χρέος του ανθρώπου, δήθεν ότι αυτή η συναλλαγματική είναι από τα Παγκόσμια Ταμεία. Κύριοι, είστε ηλίθιοι. Κύριοι, είστε ηλίθιοι και θα δούμε και το νομικό τμήμα ενδεχομένως να τους κάνουμε μήνυση αυτών των ηλίθιων ζώων, αυτών των πλανεμένων γελίων υπανθρώπων που είναι σε γραφείο δικό μου. Μην ξαναδώ από την περιφέρεια τέτοια παρατράγουδα περιστατικά, γιατί η περιφέρειά μου είναι υπεύθυνη. Είναι υπεύθυνη η περιφέρεια Θεσσαλονίκης και η κεντρική μου για αυτά τα γελία παρατράγουδα. Τι τα αφήνετε ρε παιδιά εκεί μέσα αυτά. Μαθαίνω σήμερα λοιπόν ότι με έναν προδότη άλλο που κλείσαμε ένα γραφείο στο άθρος κατά τον ίδιο τρόπο να κινείται. Αποστατικό ένα Ιαχωβά του κερατά το οποίο έχει σέλθει μέσα μας. Θε μας λέει παιδιά μαζί σας είμαστε. Ναι, εμείς δεχόμαστε να είστε μαζί μας. Ελάτε, ό,τι θέλετε. Από τη στιγμή που βλέπουμε πώς κινείται, αφήνουμε λοιπόν τα γραφεία μας και 500-400 μέλη στο έλεος αυτών των γελίων υπανθρώπων, αυτών των ζώων. Και αντί να δημιουργήσουν την αιστεία της δράσης, του πολέμου και της απελευθέρωσής μας, προσπαθούν να βάλουν ανθρώπους με μια συναλλαγματική να πάνε να πληρώσουν την εφορία. Δεν φτάνε αυτά που χρωστάνε, θα χρωστάνε και τη συναλλαγματική. Από ποιο πήραν τον για αυτά τα ζώα και κινούνται έτσι. Τώρα, αν είναι δυνατόν και δεν συμμορφωθεί το γραφείο πρέπει να πάρει καινούριο Προεδρείο και αν δεν πάρει Προεδρείο να κλείσει το γραφείο. Προσβάλλει την Ελλήνων Συνέλευση, προσβάλλει την αλήθεια, προσβάλλει τα καταστατικά, προσβάλλει τους κανονισμούς, προσβάλλει τα πάντα. Τέτοια παρατράγουδα δεν θα τα αφήνετε, θα τα κόβετε στη ρίζα και την ώρα που γεννιούνται. Τι το αφήνεις να γίνει. Αυτό έχει αποθρασιωθεί τώρα και το ένα και το άλλο. Και ενδεχομένως να είναι και άλλα πειραγμένα εκεί μέσα τα οποία δεν μπορούν να είναι στον υγιέ οργανισμό της Ελλήνων Συνέλευσης. Αφού δεν παράγουν για την Ελλήνων Συνέλευση. Δεν κάνουν τίποτα για το έργο της Ελλήνων Συνέλευσης. Παραδιαλύουν το γραφείο και βάζουν σε ταλαιπωρία με το θέλετε την Ελλήνων Συνέλευση. Με κάτι που του ήρθε στο μυαλό, μιανού ηλυθείο εκεί μέσα. Και ενδεχομένως είχε κάποιο απ' έξω. Ενδεχομένως να είναι και πράκτορες μιας γελίας διαδικασίας, η οποία θεώρησαν ότι είναι δυνατότερη αυτή από τον πραγματικό στόχο και σκοπό. Έχουμε εκλογές. Και είναι πολύ καιρό αυτό το γραφείο σε αυτή τη διαδικασία με αυτά τα δύο μορφώματα. Αυτά τα δύο μορφώματα θα μπουν τώρα, τελειώνουν και πρέπει να παίρνουμε δραστικά μέτρα σε όλες τις αιστείες της Ελλήνων Συνέλευσης. Δεν γίνεται και δεν θα επιτρέψω σε κανένα να προσβάλλει την ελληνικότητα, να προσβάλλει τα ελάνια ιδεώδη, να προσβάλλει τον τεράστιο στόχο και σκοπό της Ελλήνων Συνέλευσης και αυτού του τεράστιου ελάνιου δημιουργήματος που έχει δημιουργηθεί και γεννιέται τώρα και πρέπει να το προστατεύσουμε όλοι. Και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα τέτοιο ζωντόβολο, παρατράγουδο, πλανεμένο, ηλίθιο. Χιλιάδες χαρακτηρισμοί μπορείτε να τους πείτε. Να διατηρεί γραφείο με πρωτόκολλα, να διατηρεί με καταστατικό και με κανονισμό και να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο.
Έτσι είναι η πρώτη φορά που πραγματικά παίρνω θέση για ένα γραφείο και ιδιαίτερα τώρα που πρέπει να συμμαζέψουμε, να σοβαρέψουμε και να πειθαρχήσουμε σε όλα. Αν δεν έχουμε πειθαρχία στον ίδιο μας τον εαυτό και ο καθένας λέει ό,τι θέλει, αυτό είναι μια εβραϊκή οχλαγωγία. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Από την αρχή σας το είπα. Θέλει συστράτευση και πειθαρχία στον ίδιο στόχο και σκοπό που όλοι έχουμε υπογράψει. Στα καταστατικά που όλοι έχουμε υπογράψει. Οι όλοι μου οι ευρωβουλευτές έχουν υπογράψει ότι η παραίτησή τους είναι ήδη στην Ελλήνο Συνέλευση και θα παραιτηθούν οποιαδήποτε ώρα τους ζητηθεί. Και συνεχώς θα προβάλλουν και θα στηρίζουν τα ελάνια ιδεώδη, τα ελάνια δίκαια και δικαιώματα. Αν ένας δεν το κάνει μία φορά, ακόμα και από έλλειψη που το ξέχασε, είναι αιτία να εκδιωχθεί από τη θέση του και να πάει ο επόμενος. Πρέπει να το καταλάβετε. Εδώ δεν υπάρχουν χάρες. Δεν υπάρχει συγγνώμη λάθος. Άμα κάνεις λάθος είσαι σε λύθη. Αν έκανες φάλμα, διόρθωσε το γρήγορα. Αλλά όταν σε βλέπω την ίδια ώρα στο λάθος, πώς θα διορθώσει αυτός που είναι σε λύθη το λάθος? Αφού είναι σε λύθη, είναι ηλίθιος. Δεν γίνεται να το διορθώσει. Άρα δεν θα αφήνετε τίποτα στην τύχη, γιατί δεν υπάρχει τύχη. Ξεκαθαρίστε τα πράγματα. Δεν γίνεται πλάκα εδώ. Δεν είναι ένα πολιτικό κόμμα. Είναι ο φορέας των Ελλήνων. Και διαχειριζόμαστε ψυχές. Διαχειριζόμαστε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Γίνεται σοβαροί, κύριοι. Σοβαρευτείτε όλοι. Δεν χρειάζεται να το ξαναπώ, ούτε να πηγαίνω σε τέτοια μέτρα. Σοβαρευόμαστε όλοι. Πάμε να πάρουμε την Ευρωβουλή. Η Ευρωβουλή είναι των Ελλήνων. Η διακυβέρνηση των Ελλήνων είναι τον ίδιο των Ελλήνων. Είναι ξεκάθαρο. Θέλω όλο τον λαό να συστατευτεί. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστατευμένοι στο δικό τους πολιτικό φορέα. Και πάμε να κανονίσω όλα αυτά τα παιδιά. Να πάρουμε όλα τα δίκαια και τα δικά μας. Όλο τον πλούτο μας, όλη τη δύναμη. Θα δείτε μετά πως θα σου χωνώ σεβασμό. Τώρα δεν σε σέβεται κανείς και ο καθένας σου λέει, εφόσον είναι αυτή η κυβέρνηση που είναι αλλογενής, σε βρίζουν ήδη αυτοί. Άρα αντιλαμβάνεστε το καθήκον που έχουμε όλοι. Κάθε Έλλην που δεν θα πάρει θέση και που θα πάρει θέση με όλα αυτά τα προδοτικά κόμματα, με όλα αυτές, με όλα αυτά τα ξένα κέντρα εξουσίας, με όλα τα ξενόφερτα συμφέροντα, τα οποία απειλούν με αφανισμό τη μητέρα των μητέρων Ελλάς, τους προγόνους μου τους προβάλλουν συνέχεια. Προσβάλλουν την ελληνικότητα. Έχουν προσβάλει τον ίδιο τον άνθρωπο. Ψηφίσουν ακόμα, έστω και ένας ψήφος, σε αυτά τα κόμματα. Είναι υπεύθυνοι δολοφόνοι μου και είναι απέναντί μου. Τα κόμματα όλα μπορούν να πάνε να ζητήσουν ψήφο μόνο από τους τραπεζίτες που στηρίξανε. Και αυτοί δεν είναι πάνω από 5, 6, 7, 8, 10 άτομα. Όλοι οι άλλοι, μωρέ, τι δουλειά έχετε εκεί? Μια εργασία έχετε, ένα τεράστιο αγώνα να ενωθείτε στην Ελλήνο Συνέλευση, ώστε εσείς να έχετε το δικαίωμα που εκλέγει και εκλέγεστε. Εσείς είστε η ουσία και πρέπει να το καταλάβετε. Και σήμερα η ψήφος σας είναι η ουσία για να εγκαθιδρυθεί η Ελλήνων Πολιτεία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Πρόεδρε, συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα από εμάς εδώ όλους στον ΦΡΕΣ. Σας ευχόμαστε ολόψυχα δύναμη. Δεν χρειάζονται συγχαρητήρια. Θέλω να δράσετε όλοι, να δράσουν όλοι. Πραγματικά η δημιουργία μας είναι συλλογική. Έχω αποδείξει τα πάντα σε χιλιάδες γραπτά και τις μέρες που έρχονται ξεκινάει το πρώτο βιβλίο ο κόσμος. Υπάρχουν όλα τα γραπτά. Είμαι ο μοναδικός που τα γραπτά μου, τα οποία είναι υπογεγραμμένα με ημερομηνία συγκεκριμένη. Και φυσικά σε κανένα μου γραπτό δεν δηλώνω την άποψή μου, γιατί δεν έχω δικαίωμα να δηλώσω άποψη. Δεν σας ενδιαφέρει η άποψή μου και δεν πρέπει να σας ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει όμως οι αποδείξεις, που είναι των αναλύσεων, που η ανάλυση είναι βιωματική διαδικασία. Και αναφορές, συνεχόμενα στα γραπτά μου κάνω αναφορές και αναλύσεις. Η αναφορά είναι για να θυμηθείτε. Η ανάλυση για να δείτε μέσα από μια αποδεικτική διαδικασία. Σε κανένα μου κείμενο, σε κανένα μου γραπτό δεν είναι η άποψή μου. Είναι ήδη η διαδικασία η αποδεικτική όλης της δημιουργίας και όσο ανεβαίνουν και συνεχίζουν μέσα από μια τεράστια πραγματική αληθινή αποδεικτική διεργασία, η οποία μπορεί να την καταλάβει ο καθένας αρκεί να ασχοληθεί, να αναζητήσει ποιος είναι, που είναι, που πάει, τι θέλει, τι κάνει και τι έχει γίνει. Τίποτα παραπάνω και λίγο. Με αποτέλεσμα θα συντονιστεί με τον ίδιο του τον εαυτό.
για χιλιάδες πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε χιλιάδες ώρες εκπομπές. Όμως αυτό ενοχλεί κάθε καθηγητή, ενοχλεί κάθε δικηγόρο, ενοχλεί κάθε δικαστικό, ενοχλεί συνήθως σχεδόν όλα τα στρώματα τα κοινωνικά, γιατί όλοι έχουν στηρίξει και έχουν υποστηρίξει όλες αυτές τις ανάποδες, αποστατικές απόψεις του χάους, της λύθης και των ζώων. Γιατί έτσι ζήσαν μαζί. Αυτό είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Θα πρέπει να τελειώσεις από αυτή τη διαδικασία που σε σκότωνε. Και θα πρέπει να ξεχάσεις αυτό το που λέγεται μη γνώση. Και συνεχώς αναπαράγεις τη γελιότητα αυτού του ζώου. Άρα θα πρέπει να πας σε μια δικιά σου διαδικασία ώστε να αποκτήσεις άποψη. Και σήμερα όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν βούληση. Γιατί σχεδόν αυτό που έχω πει είναι επιθυμία. Μα μακάρι, μακάρι. Εσείς πρέπει να έχετε βούληση. Μα ο άνθρωπος πρέπει να έχει βούληση, αλλά για να έχει βούληση πρέπει να έχει γνώση. Αν δεν έχει γνώση, πώς θα έχει βούληση, αδερφέ μου. Σήμερα δεν έχει βούληση. Έχει μια επιθυμία μέσα σε μια αποστατική διαδικασία που όλα είναι ψεύτικα. Και επιλέγεις από το πιο ψεύτικο αυτό που θα σου είναι πιο πολύ διαφημισμένο. Άρα δεν είναι βούλησή σου. Είναι επιθυμία μια νοστιμένου συστήματος. Σταθερά αποστατικού. Σε αυτή τη βάση δεδομένων λοιπόν, έχω ήδη χαράξει τα πάντα, τα οποία δεν είναι ποτέ η άποψή μου. Δεν θα δείτε ποτέ σε κανένα μου κείμενο άποψη. Είναι μια απόδειξη που συνεχόμενα αποδεικνύεται μέσα σε όλη τη διαδικασία και όλη την ακολουθία μέχρι το τέλος, που δεν υπάρχει τέλος. Το τέλος τελικά ανακαλύπτουμε ότι τελικά πρέπει να βγουν άλλα 300 κεφάλαια από ένα κείμενο. Από το άλλο κεφάλαιο άλλα 300 κεφάλαια, άλλα κείμενα. Άρα τελικά δεν σου δείξα το τέλος, γιατί δεν υπάρχει. Πώς να το δείξω το τέλος? Δεν υπάρχει τέλος. Όπου τελειώνει κάτι, είναι χιλιάδες νέες αρχές. Και αυτό δίνει μια αθανασία, το οποίο θα σε κάνω να το δεις με τα μάτια σου. Και όλη αυτή τη γελιότητα που μας έχουν φτιάξει στη χρονόφουσκά μας και μια ψευδαίσθηση θα τελειώσει με τη μία. Είναι ημίτρελος ο κόσμος και πραγματικά τον καταλαβαίνω, διότι ζει στον αληθινό χρόνο, διότι ξέρετε. Συγγνώμη, αυτό ήταν λάθος μου. Στον αληθινό χώρο. Πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι ο χρόνος με το χώρο είναι το ίδιο και το αυτό. Δεν έχει διαφορά ο χρόνος με το χώρο. Η εμφάνιση του χρόνου είναι ο ίδιος ο χώρος. Γι' αυτό όλα τα μετράμε στον χώρο. Έτσι λοιπόν ζεις. Γεννήθηκες και υπάρχεις από τον αληθινό χρόνο. Ζεις στον αληθινό χώρο του χρόνου. Αλλά τελικά βιώνεις ένα ψεύτικο αποστατικό παράλληλο που τον έχουν φτιάξει αυτοί και εσύ μπαίνεις εκεί και τον τροφοδοτείς συνέχεια. Αυτό είναι ημίτρελο και μόνο για τη συμβατότητα της σύνθεσής σου και της σύνθεσής σου. Άρα η σύνθεσή σου είναι τελείως διαφορετική από αυτό που εσύ ζεις σήμερα. Γι' αυτό και φαίνονται όλοι αλλοπρόσαλα. Άλλα θέλουν τη μία, άλλα θέλουν την άλλη. Μία είναι αυτός που πρέπει, μία είναι αυτός που δεν αναγνωρίζουμε. Αυτό το ημίτρελο συμβαίνει συνεχώς. Διότι ναι, μεν είσαι μέσα στη διαδικασία την αποστατική και τις γελιότητες που αυτοί έχουν χαράξει πάλι στον χώρο που εσύ ζεις στην εσάρκωσή σου, αλλά είναι αληθινός ο χώρος. Άρα μιλάμε για έναν αληθινό χώρο, σε έναν χρόνο που αυτός είναι ο χρόνος, όχι στον ίδιο το χώρο που ζεις, αλλά ζεις σε μια ψευδαίσθηση του ψεύτικου χρόνου που εσύ τη χρηματοδοτείς και τη στηρίζεις συνεχώς. Για να υπάρχουν αυτά τα ζώα να κυκλοφορούν ανάμεσά σου. Και αυτό μπορούμε να τελειώσουμε μόνο με τη μία. Anyway, ας πάμε λοιπόν σε μια πραγματικότητα. Είμαστε μπροστά στη μεγαλύτερη μάχη του ελληνικού έθνους. Καταρχάς με αυτές τις δύο μάχες, την νίκη μας της Ελλήνων Συνέλευσης στην Ευρωβουλή και η διακυβέρνηση της χώρας που να πάμε στις βουλευτικές και να εκλεγούμε διακυβέρνηση της χώρας, είναι οι πραγματικές μάχες του ελληνικού έθνους. Είναι η εγκαθίδρυση του ελλάνιου έθνους στη Γαία ξανά. Αυτές οι δύο μάχες πρέπει να κερδιθούν από τους Έλληνες πολίτες. Και πρέπει να συμβάλλουν οι Έλληνες πολίτες. Άρα όλοι οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να αγωνιστούν, να ψηφίσουν, να μιλήσουν, να εκτεθούν και να εκθέσουν. Να εκθέσουν αυτό που έχει γίνει, να εκτεθούν οι ίδιοι τι θέλουν. Να συστρατευτούν, να πειθαρχήσουν. Να καταλάβουν, να κατανοήσουν, να αντιληφθούν, να πάξουν και να εκτελέσουν. Το ορθόν, το πρέπον, το επαρτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό και μένω μέχρι εκεί. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Η δράση αρχίζει από Δευτέρα, δηλαδή από αύριο, με όλη την κοινοβουλευτική ομάδα της Ευρώπης. Κύριοι υποψήφοι ευρωβουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης, στο ραντεβού μας, στη συνάντησή μας κανονικά, ξεκινάμε από αύριο. Όλοι θα κάνετε τα ίδια. Το πρόγραμμα είναι σκληρό και θα πρέπει να εκτελεστεί. Τα πόδια σας θα βγάλουν νερό. Θα ματώσει η γλώσσα σας και το μυαλό σας να μιλάτε και να αφυπνίζετε τον κόσμο, ώστε να συστρατεύσετε όλους τους Έλληνες αδερφούς μας.
αγωνιστικούς χαιρετισμούς έως το τέλος. Ελλήνω συνέλευση, μέχρι να σβήσει ο ήλιος έτσι όπως το έχω πει. Καλό σας βράδυ. Δύναμη φως, αρχηγέ. Δύναμη φως.